Εδώ είμαστε λοιπόν. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω δύο καλούς συναδέλφους. Φυσικά ο συνεργάτης της εκπομπής, ο Λευτέρης ο Κουμαντάκης. Καλώς σε βρήκαμε, Νικολέτα. Και η Φωτεινή Μαυρομαντάκη. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλώς σε βρήκαμε. Φωτεινή, να ξεκινήσουμε λίγο με το κομμάτι των επιδοτήσεων. Τι γίνεται? Υπήρξε ένα μπάχαλο. Υπήρχαν πληροφορίες χθες ότι μπήκαν στους λογαριασμούς. Κάποιοι έβλεπαν, κάποιοι δεν έβλεπαν. Τι ακριβώς έγινε? Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ένα μπάχαλο χθες όλη τη μέρα, καθώς από τις 12 η ώρα έχει δοθεί, Νικολέτα, εντολή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να μπουν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς των αγροτών. Ωστόσο, πολλοί ήταν οι αγρότες που έπαιρναν και εδώ στην Κρήτη TV τηλέφωνο και ρωτούσαν πού είναι οι επιδοτήσεις. Δεν έβλεπαν χρήματα να έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς τους και αυτό συνέβαινε μέχρι πολύ αργά το βράδυ, ώστε τελικά βγήκε η πληροφορία ότι είχε κολλήσει το θέμα στο ακατάσχετο, το οποίο δεν έχει περάσει από τη Βουλή, και γι' αυτό το λόγο δεν έμπαιναν οι επιδοτήσεις, οι οποίες να πούμε ότι είχαν μία ιδιομορφία αυτή τη φορά, καθώς ήταν τρεις ουσιαστικά δόσεις. Ήταν η β' δόση της ενιαίας ενίσχυσης, ήταν το πρασίνισμα και το εθνικό απόθεμα. Οπότε ξεκίνησε η πληρωμή, Νικολέτα, γύρω στις 9 με 9.30 το βράδυ. Οπότε αποφασίστηκε να μην δοθεί στους 16.000 παραγωγούς που χρωστούν και μπήκε η επιδότηση στους λογαριασμούς των υπολείπων. Και τέλος καλό, όλα καλά, καθώς υπήρξε ένα μπάχαλο. Και εξομαλύνεται όλο αυτό, έτσι. Ακριβώς. Νομίζω ότι κατατέθηκαν και τα τελευταία χρήματα χθες το βράδυ. Μέχρι και σήμερα το πρωί τα είδαν οι αγρότες στους λογαριασμούς τους, καθώς, όπως σου είπα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε δοθεί εντολή. Και έτσι μπήκαν σιγά σιγά τα χρήματα. Μάλιστα. Τώρα, Λευτέρη, η Φωτεινή νομίζω ότι τη φέραμε σήμερα εδώ μόνο για τις επιδοτήσεις. Αυτό νομίζει, αλλά πλανάται πλάνη νυχτρά. Έχει αρχίσει ήδη να μας κοιτάζει καλά-καλά. Ναι, νομίζω ότι ήταν και ο λόγος για τον οποίο σου ζήτησα να βγω μαζί με τη Φωτεινή και παρέα εδώ στο στούντιο, να βγούμε παρέα για να την αποχαιρετήσουμε, καθώς νομίζω είναι... Εντάξει, δεν θα το πούμε μελοδραματικά. Νομίζω ότι είναι η τελευταία μέρα σήμερα. Να πούμε στον κόσμο, Λευτέρη, ότι το θέμα το οποίο μόλις αρχίσαμε να συζητάμε είναι μια έκπληξη την οποία επιφυλάσαμε στην Φωτεινή. Την φέραμε φυσικά με αφορμή τις επιδοτήσεις και να μας πει τι έγινε με τις επιδοτήσεις. Αλλά αλλού είναι η ουσία, Λευτέρη. Ανοίγε τα φτερά της, Φωτεινή. Πάει αλλού. Κάνει αυτό που έκαναν πολλοί, με απότερο στόχο βεβαίως τα όνειρα. Εκπληρώνει ένα από τα όνειρά της και εμείς είμαστε εδώ για να της ευχηθούμε, εννοείται, καλή σταδιοδρομία και καλή επιτυχία στα επόμενά της βήματα. Ωστόσο, δεν μπορούσαμε να μην την αποχαιρετήσουμε με ένα πολύ όμορφο τρόπο που δεν το γνωρίζει, Νικόλετα, έτσι. Φυσικά και δεν το γνωρίζει. Από την Κρήτη TV στη Γλασκόβη, λοιπόν, η Φωτεινή Μαυρομαντάκη. Και θέλω να δούμε ένα... Φωτεινή, πόσα χρόνια είσαι στη δημοσιογραφία? Είμαι 6. 6 χρόνια. Ξεκίνησες από το κανάλι 4. Κανάλι 4, ήμουν 2 χρόνια, μετά στην Κρήτη TV 4. Και ξεκινήσατε μαζί με το Λευτέρη Μαντάκη. Μία μέρα διαφορά. Μία μέρα διαφορά. Τον Οκτώβριο, νομίζω εκεί, τέλη Οκτώβρη του 2012. Ξεκινήσαμε μαζί, μικρά παιδιά τότε, ανοιχνεύοντας τη δημοσιογραφία. Εγώ ήμουν μικρό παιδί, δεν ήμουν πολύ μικρό. Αυτά είναι συναδελφική αγάπη. Για την αλήθεια. Φωτεινή, παίρνεις την απόφαση λοιπόν να γίνεις δημοσιογράφος. Έχεις σπουδάσει και δημοσιογραφία, δεν κάνω λάθος, έτσι? Σπούδασα στην Αθήνα, στο Πάντιο. Τελείωσε, ήταν όνειρο. Από τη τρίτη γυμνασίου, νομίζω, το σκεφτόμουν. Όταν μας πήγαν και με το σχολείο στον Αντένα και παρακολουθήσαμε το δελτίο ειδήσεων και μετά στον πρωινό καφέ. Δεν ήταν η Ελένη, βέβαια, εκεί, αλλά. Ήταν έγκυος, νομίζω. Τέλος πάντων, ναι. Ήταν και... ο φίλος ο Νίκος Μουτσινάς, να το πούμε αυτό. Ήταν, ναι. Μετά, όταν ήμουν φοιτήτρια, πήγα στο Μουτσινά. Μάλιστα. Και τώρα παίρνεις την απόφαση να συνεχίσεις τις σπουδές σου. Πού πας και τι θα κάνεις, πριν δούμε το. Θα τις αναπτύξω λίγο τις σπουδές μου, θα προχωρήσω σε ένα άλλο κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμουν ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο, γιατί είναι και μια απόφαση δύσκολη. Να φεύγεις μετά από 6 χρόνια από ένα κανάλι που σε αγκάλιασε, σε αγάπησε, σου δώσε την ευκαιρία να αναδειχθείς και να γίνεις δημοσιογράφος ουσιαστικά. Γιατί από εδώ έγινα δημοσιογράφος. Είχα τις σπουδές μου, αλλά άμα δεν βγεις έξω στον δρόμο, δεν γίνεσαι δημοσιογράφος, κακά τα ψέματα. Και θα πάω στη Σκωτία μετά από πολλή σκέψη, στη Γλασκόβη, να κάνω το μεταπτυχιακό μου στα International Events Management. Είναι διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων και διοίκηση εκδηλώσεων. Είναι ένα κομμάτι το οποίο με ενδιαφέρει, γιατί θέλω να κάνω κάτι πιο πρακτικό. Οπότε θα ήθελα να το συνδυάσω και με τις σπουδές, την επικοινωνία που έχω.
Χθες λέγαμε ότι η επόμενη τριμερή σύνοδος κορυφής θα γίνει στην Κρήτη. Βλέπω ότι η Φωτεινή Μαυρομαντάκη σε μερικά χρόνια να είναι πίσω από τέτοιου είδους κορυφαίες συναντήσεις. Δηλαδή, καλούμε στο τηλέφωνο, Φωτεινή, δώσε μας την είδηση. Και δεν θα μας απαντάει καν ίδια. Απαντάει γραμματέας. Δεν νομίζω. Θα βάζετε μέσω εμένα που ξεκινήσαμε μαζί και κάπως είμαστε λίγο πιο κοντά. Για πάμε να δούμε το βιντεάκι το οποίο επιμελήθηκε ο Λευτέρης ο Κουμαντάκης με πολύ αγάπη από όλους μας για την Φωτεινή Μαυρομαντάκη και επιστρέφουμε στη συζήτηση. Το βλέπουμε Φωτεινή και ενώ βρισκόμαστε σε ζωντανή σύνδεση με τον Άγιο Σύλλα. Κυρίες και κύριοι καλησπέρα, το ΙΤΕ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ένα ίδρυμα με διεθνή ακτινοβολία. Ο κύριος Γρηγόρης και ο κύριος Γιώργος μας είδαν στην τηλεόραση ζωντανή σύνδεση και ήρθαν να μας κεράσουν ρακές, πίτες, οι οποίες βέβαια έχουν παγώσει λίγο τώρα, αλλά πραγματικά Νικολέτα ήταν πολύ νόστιμες. Θέλω να μας πείτε. Πρότυπα πιστεύω ότι υπάρχουν στην οικογένειά μας, υπάρχουν στο φιλικό μας περιβάλλον, υπάρχουν στο συγγενικό μας περιβάλλον, πρότυπα υπάρχουν γύρω μας, οπότε βάσει αυτών πορευόμαστε. Εδώ σε αυτή τη γειτονιά, στο κέντρο της Σιτίας, γράφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει το παραλιακό μέτωπο της Σιτίας. Εικόνες παντικρίζουν οι τουρίστες, οι οποίοι κατευθύνονται προς τις περιοχές ανατολικά και νότια της πόλης. Παραδοσιακή μουσική της Σιτίας. Κοντιλιές όσο επιτοπλίστων. Ματινιάδες. Ναι, ματινιάδες, πειρακτικές ο ένας με τον άλλο ή ερωτικές ανάλογα τι παρέα. Το έδωσαν τη δύναμη να φωνάξει ότι είναι ομοφιλόφιλος. Χωρίς να ντρέπεται, χωρίς να φοβάται για το τι θα πει ο κόσμος. Το χαράκι είναι ταγμένο μέσα στο γεωπάτι. Νομίζω ότι η νέα γενιά κυνηγάει το όνειρο και πρέπει να το κυνηγάει το όνειρο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το βάζει κάτω. Φωτεινή, πώς νιώθεις? Αλήθεια τώρα. Μάζεψα ό,τι μπορούσα. Μπήκα λίγο στο αρχείο, Φωτεινή. Νομίζω ήταν ο πιο ιδανικός τρόπος αυτό που μπορούσαμε με την Νικολέτα να δημιουργήσουμε για να σε αποχαιρετήσουμε. Ο Λευτέρης το έκανε όλο μόνος του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ιδέα δική σου, εγώ το υλοποίησα. Έπρεπε λίγο να ψαχτώ. Υπήρχαν κάποια αχρίαστα πλάνα, βέβαια, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Πώς νιώθεις αλήθεια τώρα που τα βλέπεις αυτά? Δεν είναι πολλά χρόνια πίσω. Είναι όμως έτσι χρόνια. Στα πρώτα σου βήματα. Ναι, δεν είναι πολλά χρόνια, αλλά μου φαίνεται σαν να είναι πολλά χρόνια πίσω, ειδικά από το κανάλι 4, από τα πρώτα, από το 2012, νομίζω ότι έχει περάσει αρκετός καιρός. Τώρα δεν ξέρω, καλό είναι αυτό, κακό. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι η Φωτεινή είχε μια απίστευτη βελτίωση από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε και μιλάω εντελώς αντικειμενικά σε όλους τους τομείς. Και νομίζω, δεν ξέρω αν φάνηκε από το βίντεο, γιατί αγχώνεται, αλλά στο κομμάτι της δημοσιογραφίας, ακόμα και στο εξωτερικό κομμάτι, έχεις αλλάξει πάρα πολύ. Έχεις δώσει όλους τον εαυτό. Και νομίζω το βλέπουμε όλοι και γι' αυτό θέλαμε να σας αποχαιρετήσουμε τον καλύτερο δυνατό. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε εξελισσόμαστε όλοι, σε όποια ηλικία και να πάμε. Προσπαθούμε. Λύνεις, τελειώσεις τη συζήτηση έτσι. Τα επόμενα όνειρά σου. Πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις τα επόμενα όνειρά σου. Να, που σου κάνω και συνέντευξη. Κοίτα, δεν θέλω να κάνω πολλά σχέδια. Ναι. Θέλω να πάω να ολοκληρώσω τις σπουδές μου, θα πάω στη Γλασκόβη, μετά θα πάω για κάποιους μήνες στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης να πάρω μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση. Και θέλω να κάνω μια πρακτική στο εξωτερικό πάνω στα events, πάνω στις εκδηλώσεις, να δω πώς είναι, να δω πώς δουλεύει το κομμάτι. Σίγουρα αυτή τη στιγμή σχεδιάζω ότι θέλω να επιστρέψω μέσα στα επόμενα 2 χρόνια πίσω στην Κρήτη. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, εάν έχεις στο μυαλό σου καθόλου την επιστροφή και πάλι πίσω έτσι και όχι την Κρήτη δεν μπορώ πίσω. Να την ξεχάσω. Σκεφτόμουν, θυμάσαι τη συνέντευξη με την Ολλανδή. Mm-hmm. Που είχε εδώ πέρα το σταυρουδάκι της με την Κρήτη μαζί. Ναι. Θέλω να τη ζητήσω ένα χειρό. Λοιπόν, Φωτεινή Μαυρομαντάκη, εμείς θα εκμεταλλευτούμε τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα και εκεί που θα είσαι. Θα έχουμε συνδέσεις, θα έχουμε Skype. Κρήτη παντού. Κρήτη παντού. Τελείωσε. Τη Φωτεινή να βγάζουμε. Μα δεν σταματάμε εδώ. Η σχέση μας είναι έτσι και ω άψογη. Είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη συνεργασία, όλο τον όμιλο. Τον κύριο Αντώνη Δημητρίου που με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε αυτή τη θέση και μ' άφησε να εξελιχθώ και εμπιστεύτηκε εμένα και τις ικανότητές μου και ότι μπορώ να προχωρήσω. Θα συγκινήσει, Φωτεινή.
Σας ευχαριστώ όλους. Μόνη σου πήγες μπροστά, μόνη σου τα κατάφερες. Και μόνη σου πήρες αυτή την απόφαση και θα δικαιωθείς. Ποτινή μου, εμείς θα σου ευχηθούμε να έχεις ένα πολύ όμορφο ταξίδι, να συνεχίσεις τις σπουδές σου, να ανοίξεις τα φτερά σου και να είναι διάπλατα έτσι ανοιχτά. Αν είναι να επιστρέψεις και εδώ πέρα, καλώς να επιστρέψεις. Είσαι ένα εξαιρετικό παιδί, μια εξαιρετική συνάδελφος. Μπράβο για το ήθος σου. Μπράβο για όλη σου αυτή την πορεία και ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα λέμε συνέχεια. Και στο Facebook. Εγώ λέω να πάμε σε διαφημίσεις γιατί φορτίστηκε λίγο το κλίμα. Να αποχαιρετήσουμε και στο διάλειμμα τη Φωτεινή Μαυρωματάκη. Έχουμε και συνέχεια εμείς εδώ στην μέρα αυτή. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.